Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Μετά θα έχουμε μάχη τις πολεμικές αποζημιώσεις και ένα θέμα το οποίο εμείς θα το οικοδάνειο με εξειδικευμένους. Ένας τελευταίος γύρος τοποθετήσεων από τους καλεσμένους μας και είχαμε μείνει στην κυρία Σοφία Ζαχαράκη και στο ερώτημα για το εάν το θέμα των καναλιών, το οποίο ανέβασε πολύ η Νέα Δημοκρατία τις προηγούμενες μέρες, αν και όχι τόσο σήμερα, είναι ένα παραπλανητικό θέμα. Πριν πάω στο θέμα των καναλιών και των αδειών, θα ήθελα να θέσω άλλα δύο ζητήματα, έτσι δύο σχόλια. Έβλεπα πριν τον τίτλο και έλεγε για την αξιολόγηση. Θυμάμαι και μια ηρωική, έτσι, ηρωική μάχη που είχε δοθεί πέρσι, από τον Ιανουάριο του 2015 που μας έφτασε στο τρίτο μνημόνιο και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων. Ναι, αυτό θα θυμίσω κι εγώ όμως μια άλλη ηρωική μάχη που δινόταν το 2014 για μια πέμπτη αξιολόγηση η οποία δεν έκλεισε. Για ένα mail χαρδούβελι το οποίο δεν είχε γίνει δεκτό, είχε απορριφθεί από τους εταίρους. Ποιο ήταν το κόστος του mail χαρδούβελι, για μια σειρά ζητήματα που τα κληροδότησε η Νέα Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ, σαν καυτή πατάτα και ακόμη τα κουβαλάει. Πήγαμε λοιπόν στο τρίτο μνημόνιο, επευλήθη κόφτης για πρώτη φορά, το δέχτηκε η ελληνική κυβέρνηση για πρώτη φορά, να μην το ξεχνάμε αυτό. Υπήρχε και στα προηγούμενα μνημόνια ο κόφτης και το έχει παραδεχθεί και ο κ. Μητσοτάκης. Κανείς λοιπόν από τους προηγούμενους αρχηγούς δεν είχαν δεχτεί τον κόφτη και προχωρώ λέγοντας ότι αυτή η ομάδα φαντεζή, έτσι την είπε ο Πρωθυπουργός, δεν τη λέμε εμείς, την είπε ο Πρωθυπουργός συνέντευξη, κόστησε 100 δισεκατομμύρια και δεν το λέμε πάλι εμείς, το λέει ο κ. Ρέγκλιν. Αλλά προχωράμε. 80 είχε πει ο Ρέγκλιν. Είχε πει 100 και 80 είχε πει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα. Προχωράμε όμως, αφήνουμε αυτά στο παρελθόν. Πάμε τώρα στην παρούσα κατάσταση. Θα σας απαντήσει κάποιος ποιος έφερε τη χώρα στη χρεοκοπία. Έτσι δεν είναι. Ξαφνικά το 2009 μάθαμε ότι χρεοκοπήσαμε. Και δεν μας είχε πει κανείς το καμπανάκι ότι ξέρετε, παιδιά, πάμε κατά διαόλου. Να θυμίσω λοιπόν ότι ο Κώστας Καραμαλής είχε πει ότι παγώνουμε την κρίσιμη στιγμή, παγώνουμε τους μισθούς και τις συντάξεις. Αργά ήταν το Μάρτιο του 2009. Ήταν το Μάρτιο του 2009, είπε και καλέσει τους αρχηγούς να συμφωνήσουν, αλλά είχε μπει πλέον το ποτάμι, είχε ξεφύγει. Ναι, αφού προηγουμένως είχε δώσει και 500 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Τα οποία μας τα ζητάνε τώρα πίσω και πρέπει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από κάπου να τα κόψει και αυτά για να τα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και πολλά άλλα μας ζητάνε πίσω. Δεν πειράζει καθόλου. Δεύτερο σχόλιο για τα σχολεία. Δεν πειράζει. Δεύτερο σχόλιο για τα σχολεία. Πράγματι πολύ θετικό το ότι ξεκίνησαν με μεγάλη παρουσία αναπληρωτών, όχι σε όλες τις περιοχές, με πολύ έγκαιρη την παράδοση των βιβλίων στα παιδιά. Δεν είναι η πρώτη χρονιά που γίνεται. Υπήρξε χρονιά πράγματι που τα παιδιά κάναν μάθημα με φωτοτυπίες. Επιτρέπετε να το ξέρω, γιατί να μην επιτρέψετε να το ξέρω, είμαι εκπαιδευτικός. Πέρσι είχαμε μια πολύ καθυστερημένη έλευση των αναπληρωτών στα σχολεία. Γιατί το αναφέρω, γιατί είχε επιληγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ειδική αγωγή. Έφτασαν λοιπόν οι καθηγητές ειδικής αγωγής σχεδόν Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Φέτος είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό οι καθηγητές στα σχολεία. Δεν ξεχνούμε ότι το ολοήμερο σχολείο για να δουλέψει μειώθηκε κατά μία ώρα. Οι διδακτικές ώρες και τα γυμνάσια πλέον με 2 ώρες μειωμένα τα αρχεία και με πολύ λίγα μαθήματα τα οποία εξετάζονται. Αλλά ας περάσουμε από το χώρο της παιδείας, το οποίο μας καίει όλους, να πάμε στο ζήτημα των αδειών. Ένας διαγωνισμός, ο οποίος είχε τεθεί ως προτεραιότητα για την κυβέρνηση, πήγε στη Θεσσαλονίκη, έχοντας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο διαφήμιζε τα 246 εκατομμύρια, δεν τα είχε στο χέρι και όμως τα μοίρασε. Και επίσης αυτή τη στιγμή μάλλον εξελίσσεται σε ένα διαγωνισμό φιάσκο, καθώς βγαίνουν γκρίζες. Νομίζω ότι μπορεί να πέσει η κυβέρνηση από αυτό το θέμα. Οι κυβερνήσεις νομίζω πέφτουν από την απογοήτευση των πολιτών, από την ανέχεια και από το τι έχουν στην τσέπη. 83,8% βγήκε σε σημερινή δημοσκόπηση, έχει αρνητική άποψη για την κυβέρνηση. 75,6% θεωρεί ότι αυτός ο διαγωνισμός, για να επιστρέψω και στο αρχικό θέμα, δεν είναι αγώνας κατά της διαπλοκής. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο οι πολίτες αξιολογούν αρνητικά. Δεν υπήρχε διαπλοκή τόσα χρόνια με τα κανάλια. Πώς τα πήραν τα κανάλια, τα δώσανε. Τρεις διαλέξανε και τρεις αρχηγοί και δώσανε τα κανάλια και δεν πληρώσανε τίποτα, κάθε χρόνο ανανεώνονταν. Τα κανάλια, γιατί γίνονταν διαγωνισμό. Τα κανάλια είχαν προσωρινές άδειες. Λάθος που δεν είχε λυθεί νωρίτερα. Λάθος που δεν είχε λυθεί νωρίτερα το ζήτημα. Και αντί τα πτήσατε την ΕΡΤ. Τώρα όμως
δεν λύνεται το ζήτημα με το να βάζουμε αυτό το οποίο υπάρχει ή ως μη σκανδάλου, μια νέα διαπλοκή. Και σίγουρα δεν λύνεται το ζήτημα με το να βγάζουμε έξω την ανεξάρτητη αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, να μην περιμένουμε καν την τελική απόφαση, να σπέβδουμε να κάνουμε το διαγωνισμό μέσα από ένα νόμο, τον νόμο Παπά, και αυτή τη στιγμή να μιλάμε για προσωρινούς υπερθεματιστές, ενώ είναι σαφής η απόφαση που λέει για τελικούς, οριστικούς υπερθεματιστές, υπογεγραμμένα από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κρέτσο, και περιμένουμε να δούμε τη Δευτέρα τι θα γίνει με την κατάθεση των χρημάτων. Μάλιστα. Ο κύριος Σερακιώτης πάλι έχει μαζέψει πολλά. Ναι, μια επισήμανση για τους... Εγώ χαίρομαι που η κυρία Ζαχαράκη ειλικρινά αναγνωρίζει το έργο που έχει γίνει στον τομέα της παιδείας. Καλό θα ήταν να θυμηθούμε και κάποιες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που κάποιος είχε απολύσει, ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας πριν λίγα χρόνια. Να τους θυμηθούμε και αυτούς τους ανθρώπους, γιατί τράβηξαν και αυτοί. Να αναγνωρίζει κάτι. Δεν μας έχετε συνηθίσει όμως εσείς να αναγνωρίζετε κάτι στους άλλους. Δεν το έχουμε δει έτσι. Τα καλά τα αναγνωρίζουμε, κύριε Κουρή. Εμείς αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που είχε κάνει η κυβέρνηση Καραμανλή με τις τηλεοπτικές άδειες. Απέτυχε γιατί δεν είχε το σθένος, δεν μπορούσε να αναλάβει το βάρος μιας τέτοιας σύγκρουσης με τα συμφέροντα. Όχι, την αναγνωρίζουμε. Δεν έχει σωστή πληροφόρηση. Το αναγνωρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος ήταν τότε που απαγόρασε με το βασικό μέτρο. Κάποιοι πιέσανε και γνωρίζουμε ποιοι πιέσανε. Την προσπάθεια αυτή την αναγνωρίζουμε. Τώρα αυτή η προσπάθεια από κάποιους που δεν τους ενοχλεί το πολιτικό κόστος ολοκληρώνεται. Και με πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα, τα 246 εκατομμύρια. Εγώ δεν θέλω να σταθώ όμως στο χρηματικό αυτό ποσό. Αντιλαμβάνομαι τη στάση της Νέας Δημοκρατίας εδώ και ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή. Και εμένα, αν μου παίρναν από τον καλύτερό μου φίλο που με στήριζε, που με προμόταρε, που με έπαιζε κάθε μέρα στα κανάλια, που με χρηματοδοτούσε, κάποιος ερχόταν να του βάλει το χέρι στην τσέπη, δεν θα μου άρεσε. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή και με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Επί 27 χρόνια κάποιοι παίζαν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ανεβάζαν κυβερνήσεις. Πώς ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα 600. Από και την γιατί πήγαιναν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στα κανάλια αυτά. Θα έπρεπε να μείνουν απομονωμένοι εκτός των καναλιών, επειδή τα κανάλια παίζαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και στήριζαν τις συγκεκριμένες κυβερνήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι δηλαδή γίνανε όλες αυτές οι ανανεώσεις των αδειών. Ποιος να κάνει την αρχισυνταξία και να καθορίζει τι θα παίζουν τα κανάλια? Δεν εννοώ τι θα παίζουν, πώς κρίνουν κάθε ζήτημα και τι προβάλλουν. Θυμόμαστε ότι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά κανάλια, πώς βλέπαν τα πρώτα χρόνια το μνημόνιο, κάτι θετικό. Αυτό μην το ξεχνάμε. Τώρα το μνημόνιο, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τις αρνητικές διαστάσεις από το 2010, αυτό το από την υπογραφή του 2010 έτσι, και μετά. Αυτό το μνημόνιο, αν θέλετε το να ρίξουμε με την κουβέντα των μνημονίων, με τα 86 δισεκατομμύρια μέτρα και τα 5,6 του σημερινού μνημονίου, μπορούμε να την κάνουμε και αυτή. Απλά ότι το εφαρμόζεται δεν διαφωνεί κανείς. Απλά, κύριε Κουτζάνη, κάποιοι ενοχλούνται επειδή η συγκεκριμένη κυβέρνηση σπάει τους δεσμούς μεταξύ τραπεζών, μεταξύ πολιτικών κομμάτων, υπερχρεωμένων πολιτικών κομμάτων, χειρότερα από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά των συμπολιτών μας, και μέσω μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά που έχουν ακουστεί στην Εξεταστική Επιτροπή, καλό θα ήταν ο Έλληνας πολίτης να τα αναζητήσει, να ενημερώνεται, να τα βλέπει και να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά. Έχουν ακουστεί και έχουμε δει σημεία και τέρατα. Προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να μιλήσει, να ψελίσει κάτι για την Attica Bank, ότι πάει να δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ μια δικιά του τράπεζα. Ξέχασε όμως, Bank το έλεγε. Ναι, ξέχασε δεν όμως το είπε η Νέα Δημοκρατία, το ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε 13 εκατομμύρια σε αυτή την τράπεζα και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει κανένα ευρώ. Ξέχασαν όμως ότι πρόεδρος μέχρι πριν από ένα μήνα ήταν στέλεχος, ήταν άνθρωπος τον οποίο επέλεξαν και στήριξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν ήταν άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε ας δούμε λίγο το θέμα πιο ανοιχτά. Λοιπόν. Γίνεται μια σύγκρουση, δέχεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση όλα τα πειρά, αλλά είναι αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι το τέλος, με διαφανείς διαδικασίες, με ελέγχους, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Κρατάω αυτό και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, μιας και έχουν ζητήσει και οι δύο άλλοι καλεσμένοι, αλλά πραγματικά σύντομο, από ένα λεπτό το πολύ ο καθένας για να κλείσουμε. Ποιος? Εσείς, κύριε Συντυχάκη. Και να κλείσουμε πάλι με τον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και νομίζω ότι εύκολα μπορεί κάποιος να το παρατηρήσει και να βγάλει αυτό το συμπέρασμα. Τρίτο μνημόνιο. ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ποτάμι.
νομοσχέδιο για την πώληση του ελληνικού. Το ψήφισαν όλα τα κόμματα. Ναι. Πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος. Πλην του ΚΚΕ. Και όχι μόνο αυτό. Τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας που εξήγηλε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ οστολογούνται για την επόμενη διετία στα 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή θα βάλει στην τσέπη ο εργαζόμενος για να του αφαιρέσουν 4 δισεκατομμύρια. Κοστολογημένο πρόγραμμα μέχρι το 18 του ΣΥΡΙΖΑ 5,5 δισεκατομμύρια. Μία από τα ίδια. Υπηρετούν ο καθένας διαφορετικό μείγμα διαχείρισης. Ο ένας λέει περισσότερους φόρους, ο άλλος λέει περισσότερη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Στην πραγματικότητα όμως και τα δύο μείγματα διαχείρισης αφορούν το λαό με την έννοια ότι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν την ύφη, το μάρμαρο αυτής της κρίσης. Ο λαός δεν έφταξε για αυτή την κρίση. Αυτοί που έφταξαν για την κρίση, το μεγάλο κεφάλαιο με τις φοροαπαλλαγές, με τους επενδυτικούς νόμους, οδήγησαν την κατάσταση εκεί που την οδήγησαν. Αυτούς πρέπει να καλέσει ο λαός να πληρώσει την ύφη και να τραβήξει τον δικό του περήφανο δρόμο για μια διαφορετική κοινωνία. Και να κλείσουμε με τον κύριο Βαβουγιό. Ένα πρωτεύον ζήτημα που θα φέρω την δική του. Αγαπητέ μου Μάκη, εάν είχε παταχθεί η φοροδιαφυγή και η φοροκλοπή και είχαν οι 5-6 λίστες μέχρι σήμερα αξιοποιηθεί, δεν θα υπήρχε ανάγκη να γίνουν περικοπές των συντάξεών μας. Ένα. Το δεύτερο είναι το θέμα της υγείας μας. Η υγεία μας είναι σήμερα στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Σκεφτείτε ότι είμαστε η 20η χώρα κατά την έκθεση της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υγείας. Είμαστε η 28η χώρα, ελλείψη τελευταίας. Και γι' αυτό οφείλεται στο ότι το κονδύλι που είναι για την υγεία από 6,5 δισεκατομμύρια έχει πάει στο 1 δισεκατομμύριο και αξιώνει να πάρει και παρακάτω ακόμη. Γινόταν και να πάρει. Και ένα τελευταίο, το δημογραφικό, αγαπητέ μου Μάκη, είναι το σπουδαιότερο από όλα, το οποίο καμία κυβέρνηση από τις τελευταίες δεν έχει κοιτάξει. Και είναι το σπουδαιότερο γιατί όλοι οι νέοι, το άνθος της ελληνικής νεολαία σηκώνεται και φεύγει, το οποίο σπουδάσαμε εμείς με τα λεφτά μας και με τη φορολογία όλων και προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του στις ξένες χώρες. Θα γίνουμε σε λίγα χρόνια, Μάκη, και αν το προσέξουν όλοι, χώρα φτωχών συνταξιούχων γερόντων. Ας το λάβουν υπόψη οι κυβερνώντες. Θα καταστραφεί η χώρα μας και θα είμαστε υπηρέτες των αφεντεών μας από την Ευρώπη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία και κύριοι. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα για να επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.